νύχτα αιματηρών συγκρούσεων στο Κάιρο. Οι δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν κατά των υποστηρικτών του ανατραπέντος Προέδρου Μορσί. Η μουσουλμανική αδελφότητα κάνει λόγο για τουλάχιστον 70 νεκρούς. Κάποιες αναφορές ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών στους 4.000. Το πρόχειρο νοσοκομείο στην πλατεία Ράμπα Νταουίγια δέχεται μεγάλο αριθμό τραυματιών. Ο ανταποκριτής του Euronews Mohamed Sheikh Ibrahim βρέθηκε εκεί και κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι περισσότεροι έχουν τραυματιστεί από πυροβολισμούς. Τα περιστατικά που έφτασαν εδώ είναι πολύ σοβαρά. Ελάτε μαζί μου για λίγο και θα το διαπιστώσετε και εσείς. Όλοι έχουν τραυματιστεί από πυρά. Ελάτε να δείτε και μόνοι σας. Κοιτάξτε σας παρακαλώ το σημείο που έχει τραυματιστεί. Σφοδρές οδομαχίες σημειώθηκαν και στην Αλεξάνδρεια, όπου 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Συγκεντρωθήκαμε εδώ ειρηνικά για το δικαίωμα αυτού του λαού να επιλέγει τον πρόεδρο και τη Βουλή. Δεν μπορεί ο στρατός ξαφνικά να αποφασίζει αυταρχικά για τον πρόεδρο και την κυβέρνηση ενάντια στη θέληση του λαού. Από το πραξικόπημα της 3ης Ιουλίου η χώρα του Νείλου μετρά εκατοντάδες νεκρούς στην πλειοψηφία τους υποστηρικτές του Μόρση. Οι νέες συγκρούσεις έρχονται λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το 48ωρο τελεσίγραφο του στρατού προκειμένου οι Ισλαμιστές να συμμορφωθούν με τον οδικό χάρτη για την πολιτική συμφιλίωση στη χώρα. Οι δυνάμεις ασφαλείας προχωρούν ήδη στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων πριν ακόμα εκπνεύσει το τελεσίγραφο. Τα γεγονότα στην πλατεία Ράμπα Νταουίγια προετοιμάζουν το έδαφος για τα χειρότερα που ίσως ακολουθούν. Μοχάμεντ Σέιχ Ιμπραχήμ, Euronews, Αλ-Κάιρο.